Νιστάζει η θεία Άρτεμις. Οι ηθοποιοί είναι εδώ. Όλοι είναι στη θέση τους, πρωταγωνιστές και τα λοιπά. Είναι 50. Κούκλα. Κούκλα. Ωραία. Άντε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Άντε, είστε υπέροχες. Μίλα. Δείτε Stars μικρή και μεγάλη, το αδιάρνη Star κανάλι. Γεια σας, εγώ είμαι ο πατέρας. Είμαι η μαμά. Και σήμερα Stars έχουμε ένα φοβερό βίντεο. Σήμερα ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας βίντεο κλιπ. Για όσους δεν ξέρετε, είναι τεράστια δουλειά. Είναι μια ολόκληρη μέρα γυρίσματος. Τίποτε από ό,τι είχαμε συνηθίσει με το YouTube. Υπάρχει επαγγελματία, σκηνοθέτης, ηθοποιοί. Είναι όλα πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ άγχος. Και για τα κορίτσια θα είναι κουραστική ημέρα, όμως την περιμένουν πώς και πώς. Το πρώτο τραγούδι, Αριάδνη Άρτεμις Στάρ, είναι φοβερό. Το τραγούδι μας λέγεται Μίλα και αφορά το bullying. Είναι πολύ επίκαιρο και πολύ όμορφα τα λόγια του. Και δεν είναι μόνο για το bullying, είναι γενικά για σχέση μεταξύ των παιδιών και... Και των ανθρώπων κυρίως, γιατί εκφράζει και μεγάλους ανθρώπους και είναι μια φοβερή εμπειρία. Αγχωριόμαστε πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει ολόκληρο σκηνικό από πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι, συντελεστές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μακιγιέρ, κομμωτές. Έχουμε αγχωθεί λίγο. Λίγο. Ξυπνήσαμε 6 ώρα το πρωί. Παιδιά, υποστηρίξτε μας, μιλάει και μείνετε σε όλο το βίντεο. Θα σας δείξουμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε με τους ηθοποιούς, με τους ανθρώπους που μας βοηθάνε τόσο πολύ και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς όπως το ονειρευόμαστε. Είμαι σίγουρος και Stars μένετε μαζί μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί είναι πρωτόγνωρη εμπειρία και για μας δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Μαζί με εσάς και εμείς τα βλέπουμε πρώτη φορά. Και τώρα να σας δείξουμε το τι φάγαλαν τα κορίτσια. Πρώτη μέρα γυρισμάτων, λοιπόν, έχουμε μόνο αυτά που βλέπετε, τα ρουχαλάκια. Η αλήθεια είναι ότι το βίντεο μας, σαν σε περιβάλλον σχολείου, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και θέλαμε να είναι σε περιβάλλον το οποίο θα είναι παιδικό, θα είναι παιδιών, και το περιβάλλον του σχολείου είναι το πιο κλασικό. Ναι. Και... Διαλέξαμε αυτά τα ρουχαλάκια, αυτά τα σετ για τα κορίτσια για όλη μέρα. Θα φοράμε αυτά τα ρούχα στις σκηνές. Είναι δύο σετ για την καθεμία όλη μέρα και ένα σετ μετά για το στούντιο. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, Stars. Ξεκινάμε πρωί και ελπίζουμε να τελειώσουμε μέχρι το βράδυ, αλλιώς και αύριο μέρα είναι. Εδώ είναι το Αρτεμούλι μας. Φτιάχνει τα μαλλιά του, γίνεται κουκλάρα και ετοιμάζεται για το πρώτο της βίντεο κλιπ. Πώς νιώθεις, Αρτεμούλα μου? Εγώ λίγο αγχώνομαι. Γεια! Πρώτο βίντεο κλιπ! Τι αγχώνεσαι, καλέ? Έχεις κάνει 900 βίντεο. Δεν πειράζει. Είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Είναι και άλλα παιδάκια εκεί και θα τα γνωρίσουμε τώρα. Θα κάνεις και γνωριμίες και φίλους και θα μας και σχολικό περιβάλλον που είναι εύκολα. Για να δω, σε βάψανε κιόλας? Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Καλή, είσαι πολύ κουκλάρα. Ποια είναι τόσο όμορφη. Και κοίτα, συμφωνείς? Είναι πανέμορφη. Σχεδόν τελειώσαμε. Ναι, και είσαι πανέμορφη. Κλεί. Έλα τώρα, κάτσε φρόνη. Κάτσε φρόνη με ένα λεπτό. Νιστάζει η θεία Άρτεμις. Σταρ στο δεύτερο κορίτσι μας. Ήρθε να ετοιμαστεί η Αρτεμούλα. Είναι κούκλα, έτοιμη θεά. Και τώρα η Αριάδνη πήρε θέση να γίνει γυναικάρα, πανέμορφη. Αριάδνη, πώς νιώθεις για το πρώτο σου βίντεο κλιπ? Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται όλο αυτό και είναι και πολύ ωραίο το τραγούδι για καλό σκοπό, γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι τέλειο το τραγούδι, είναι για καλό σκοπό και... Και αγχωνόμαστε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Βασικά να μην αγχώνεσαι, έχουμε τους Star Fam, την οικογένειά μας, τους Stars που μας βοηθάνε πάντα σε όλα αυτά δύσκολα, οπότε μην αγχώνεσαι, σε υποστηρίζουν πάρα πολλά άτομα. Μια χαρά. Λοιπόν, φύγανε σκιές, χρώματα, όλα είμαστε κομπλέ. Το κορίτσι μας δεν γυαλίζει. Ναι. Της εξήγησα ότι η τελευταία φορά θα ξαναβαφτεί μέχρι τα 25 της. Που 18. Θα βγει έξω μόνη της. 18. 25. 18. 25. 18 είναι ενήλικη. Ενήλικη είναι 33, σε αφήνω και πιο νωρίς. Τι πράγματα αυτά, Stars? 18. Ενήλικης 33. Δεν πάω να κάνω cosplay σε όλα. Στάρς, έχω πιο πολύ αγωνία εγώ από αυτά που θέλω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι τα κορίτσια μου, η πρώτη προσπάθεια. Ξέρω ότι θα κουραστούν και έχω πολύ αγωνία. Τι όμορφο. Τέλειο. Είναι πολύ όμορφο.
Ρεά. Ναι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να σου διακόψω. Η ομάδα για το βίντεο κλιπ μας είναι έτοιμη. Ναι. Οι ηθοποιοί είναι εδώ. Όλοι είναι στη θέση τους, πρωταγωνιστές και τα λοιπά. Και πώς νοιάζετε, παιδιά, που θα κάνουμε βίντεο κλιπ με σκηνοθέτη, με όλα αυτά. Χαρά. Εντάξει. Ξέρετε, μάλλον εγώ αγχώνομαι πιο πολύ από εσάς. Αφού εσείς είσαστε όλοι την ώρα με τις κάμερες. Ναι, αλλά... Έχετε μάθει κανένα δυο. Ναι, εμείς είμαστε με τις κάμερες, θα τις κρατάμε. Το ελέγχουμε. Τώρα το ελέγχει άλλος. Άρα... Εσύ, σαν πρωταγωνιστής, τι έχεις να μας πεις. Ότι να μην κάνεις ποτέ bullying σε κανέναν, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο. Άρα like. Συγχαρητήρια, like, ναι. Και subscribe. Like. Και το κουμπάκι, όλες τις λοιπόν, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, είναι φοβερό. Πώς νιώθεις που θα παίξεις τον κακό? Εγώ ήθελα να παίξω τα καλά παιδιά. Αλλά μας είχα πει ότι θα είμαστε από τα καλά παιδιά. Τώρα, θα παίξει μόνο αυτός και αυτός εδώ. Άμα είναι καλό τον άλλο, είναι αυτός που κάνει bullying. Δεν ξέρω. Αλλά νιώθω χαρά που θα παίξω με την Αριάννη, με την Άρτεμι, γιατί σου βλέπω από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ρόλος και σαν επαγγελματίας ηθοποιός που είσαι, θα τα καταφέρεις σίγουρα. Εσύ, Αριάννη, Άρτεμι, πώς σας φαίνονται τα παιδιά, κάνετε καινούριους φιλούς? Τα παιδιά είναι τέλειοι. Είναι τέλειοι, yeah. Το σχολείο είναι τέλειο, το περιβάλλον είναι φοβερό και ο πιο τέλειος είναι ο κολλητός μου. Και ο αδερφός του. Είναι αδερφός του πρωταγωνιστή. Πολύ σοβαρό που είναι αυτά τα τρία παιδιά. Ωραία. Και εσύ έρχεσαι και υποστηρίζεις την κατάσταση. Δηλαδή θα το τραβήξεις και ίσως να μην το σκορώ, θα το πιέζω να μην φωνάζεις. Δεν γράφουμε ήχο, οπότε μπορείς να το θέλεις. Γίνονται πρόβες τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε! Κατ, πολύ καλό. Γιώργος. Οι πρόβες συνεχίζονται. Πιο κοντά ρε, πιο κοντά, πιο κοντά. Ράφη. Είναι 50. Γιώργο, κοιτάς κάτω και μια κλεφτή ματιά τα κορίτσια. Και μετά μόνο κάτω. 50. Κατ, πολύ καλό. Αχα, ξεκουράζεστε εσύ λοιπόν εδώ πέρα. Πώς μαθαίνω τα παιδιά πως έγινε η επιλογή τους και τα λοιπά και πότε μάθαμε ότι θα κάνουμε βίντεο με εμάς. Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχουνε φάει ζέστη τώρα τα κορίτσια μου. Και ο Γιώργος θα φάει όλη τη τυρόπιτα. Τόσες πρόβες κάνουμε. Θα πάμε τέλεια. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε? Λίγο εύκολο. Δεν ξέρω τώρα για όταν πάμε στη μέση, εντάξει. Καλά, έφαγες μισή τυρόπιτα. Τι κάνω, τα take out, take off. Κατ. Ωραία, σας είδα. Μπράβο, ήσουν πολύ καλός. Ήσασταν κι εσείς πάρα πολύ καλές. Λίγο ακόμη, τώρα θα αλλάξουμε και θα γυρίζουμε, πιστεύω. Εντάξει, ομάδα. Αντέχουμε, έχει ζέστη σήμερα. Στοπ! Πιο γρήγορα. Εδώ είναι η φάκα του. Έχει μπει στο ρόλο. Έχει μπει στο ρόλο, δεν βγαίνει. Λοιπόν, κορίτσια, εσείς θέλω στην αρχή να τρομάξετε λίγο, επειδή είναι τρία άτομα πολύ νευριασμένοι. Όπως είναι και η πραγματικότητα. Και το παιδί αυτό το ξέρει, του κάνουν συχνά bullying. Ωραία. Θέλω στην αρχή λίγο φοβισμένες και μετά ενθουσιασμένες γι' αυτό. Επειδή μετά τον υπερασπίζεστε, θυμάστε. Ναι. Τέλεια. Σκηνή με τη ρόπιτα 125. Αριάδνη, πολύ ώρα στον ήλιο, πώς φάνηκε? Σκάσαμε, σκάσαμε. Εδώ παιδιά έχουμε το Νίκο και το Μινά. Οι πιο άγριοι εδώ πέρα κάνουν το bullying. Εδώ ήρθε και ο Γιάννης. Αυτή είναι η συμμορία εδώ πέρα του σχολείου. Είναι πολύ γλυκά παιδιά, δεν κάνουμε bullying σίγουρα. Και θέλουμε να περάσουμε μήνυμα, γι' αυτό τώρα τους αγριέψαμε. Τους είπαμε ότι εδώ ο Γιώργος τους έφαγε το φαγητό για να μπορέσουν να μπουν στο ρόλο και να του μιλήσουν άγρια. Εσύ ετοιμάζεσαι τώρα, πας να πλακώσεις το ξύλο το Μινά και να του πεις «Ει, μπρο, 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 πες, μπρο, μην πειράζεις το, μην πειράζεις εδώ Γιώργο, μπρο». Λοιπόν, Ευελίνα, δεν ξέρω κανένα αγόρι που θα ήθελε να τα βάλει μαζί σου. Μόνο αυτό έχω να πω. Συγχαρητήρια. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, η ομάδα είναι τέλεια. Η ομάδα είναι φοβερή.
Γιώργο, είσαι ένα φοβερός κι εσύ. Τι να πω, συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, έχουμε πάρει πίτσες τώρα να γιορτάσουμε το πρώτο κομμάτι. Ναι, να το γιορτάσουμε. Και συνεχίζουμε δυνατά. Συνεχίζουμε δυνατά και θα φάει πρώτη Ευελίνα, γιατί εγώ φοβήθηκα, έτσι. Τα βάλε με τρεις άντρες και ήταν φοβερή. Εντάξει. 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 Τα έβαλες, αλλά είναι ο ρόλος τέτοιος, σαν φοβερός και εσύ. Πώς σας φάνηκε, παιδιά? Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Βασικά συμβαίνει αυτή η κατάσταση στο σχολείο. Ναι. Και είναι σαν διαδρομή. Και συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Και γι' αυτό με αυτό το τραγούδι θέλουμε να τους δείξουμε ότι μιλήστε. Και τώρα είναι η στιγμή. Lunch break. Όλοι περιμέναμε. Τρώμε. Όποιος δουλεύει, τρώει. Σημαντική πληροφορία. Δεν τρώμε να σκάσουμε. Τρώμε να μην πεινάμε. Εντάξει, έχουμε και άλλα γυρίσματα. Ξεκινάω από την πιάτα. Και προσέχουμε τα ρούχα. Τα ρούχα. Έτσι. Ναι. Τα ρούχα, προσέχουμε πάρα πολύ τα ρούχα. Εσύ προσέχεις τη πληγή σου, έτσι. Ξέρεις. Κοίτα να δεις πόσο κόσμο δημιουργεί το βίντεο κλιπ Μίλα. Όλα τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ, έχουμε κουραστεί λίγο, αλλά πιστεύω θα βγει φοβερό. Και είναι φοβερό. Και πολλοί συντελεστές που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή για το Μίλα και σας ευχαριστούμε όλους που μας εμπιστευτήκατε. Ελπίζουμε να σας δικαιώσουμε. Stars, ξέρουμε ότι θα μας στηρίξετε και είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει. Και εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ πάντως. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε και εμείς νεράκια, είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Και θέλω να ρωτήσω τα παιδιά πώς νιώθουν από αυτήν την εμπειρία. Γιάννη, πώς σου φαίνεται το γύρισμα? Πολύ ωραία. Τες πίνεις, για πείτε μας. Και εγώ φτιάζω με τον Γιάννη, είναι δύσκολο. Είμαστε στον ήλιο πολλές ώρες και κάνουμε πολλές επαναλήψεις. Για πείτε μας, κύριε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα ήταν πιο εύκολο άμα δεν είχαμε τόσο ζέστη. Αλλά πιστεύω ότι και με τη ζέστη θα κάνουμε πιο τέλεια, οπότε είμαστε τέλειοι. Είστε τέλειοι και, είστε τέλειοι και προσπαθείτε πάρα πολύ και είστε πραγματικά υπέροχοι. Και θα το καταλάβουν όσοι θα δουν το βίντεο μετά. Μόλις δουν το βίντεο κλιπ θα καταλάβουν πόσο φοβερή δουλειά έχετε κάνει. Το μόνο που μου αρέσει είναι που εμείς ξέρουμε πιο πολλά από τον κόσμο. Α, και εμένα, και έχουμε αποστείλει. Και εμένα. Ω, κατάλαβα. Stars. Ξέρουν πιο πολλά, είναι οι πρωταγωνιστές μας. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ξέρουμε και μυστικά που θα είναι το βίντεο. Ο Γιώργος θέλει να μου πει που έχει κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά γιατί πέσει σχεδόν σε όλες τις σκηνές. Έχω φάει ξύλο. Τον έχουμε βαρέσει, τον έχουμε. Για να δω το μακιγιάζ. Τώρα έχει φύγει. Α, έχει φύγει, εντάξει, θεραπεύτηκε κιόλας. Εντάξει. Stars, κάνουμε εξωτερικές λήψεις και έχουν ετοιμάσει τον drone. Όπου έχουμε λήψεις και με drone, Stars, δεν το πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει πάρα πολύ ωραία. Είναι η σκηνή που τσακώνονται τα παιδιά και στην ουσία που γίνεται το bullying. Είναι πάρα πολύ ωραία, η ιδέα είναι πάρα πολύ φοβερή. Πανοραμικό πλάνο είναι γενικά τέλειο, μας φαίνεται. Ανυπομονούμε να το δούμε live. Στάρ 22 Μαΐου θα βγει το βίντεο. Θα είναι έτοιμο το βίντεο κλιπ με το καινούριο μας τραγούδι, το Μίλα. 22 Μαΐου λοιπόν, περιμένουμε όλοι με αγωνία να βγει το καινούριο μας βίντεο κλιπ Μίλα. Μίλα και πάμε. Ορίστε. Τώρα δεν έχει ιδέα. Πέταξε και το δρόν. Α, τον έχασα. Εδώ είναι τα παιδιά. Και ξεκινάει η σκηνή. Ορίστε. Πάμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα όλοι. Μπαίνουμε μέσα, πρέπει να είναι μόνο τα παιδιά. Πρέπει μόνο τα παιδιά, όντως. Τώρα τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν πού πρέπει να βρίσκονται για να γίνει η εγγραφή με το drone. Φοβερά. Ας να τελειώσει να πάει στο πάει και τέλος κάτι. Όπω φίλε, πλανάρα. Λοιπόν, πάμε τις σκηνές για να τελειώσουμε τα κορίτσια. Ναι. Πάμε, βλέπω το πρωταγωνιστή, βλέπω το κορίτσι να πηγαίνει προς την πόρτα. Μπράβο σας, μπράβο. Ανδρέα ή κάτι, δεν ξέρω, έχουν ξύλο. Πάμε να αλλάξουμε. Μπράβο. Τελευταία ρούχα, είτε θέλετε. Ήσασταν φοβεροί. Πρέπει να γίνει το τελευταίο γύρισμα. Είμαστε έτοιμοι. Μετά από 8 ώρες δουλειά και βέβαια είμαστε έτοιμοι. Μα βγαίνει σούπερ. Άρτιμοι, είσαι έτοιμοι. Διπλό.
Γιώργο, κοίταξε την αριά την αριστερά σου. Μπράβο, παιδιά! Αλήθεια στο Γιώργο, κάνε ένα φόξι στο Γιώργο. Σήμερα τελειώσαμε. Έχουμε μόνο μία μικρή λήψη αύριο. Αλλά αυτό θα γίνει στο σπίτι μας. Εντάξει. Κουραστήκατε. Τρελή δουλειά. Θα βγει πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Ημέρα νούμερο 2 λοιπόν. Εδώ είναι η ομάδα μας. Έχουμε λήψη στο σπίτι. Πλησιάζουμε. Κύριε σκηνοθέτη. Μπράβο σας. Περιμένουμε με αγωνία όλοι αποτέλεσμα. 22-2 να δούμε. Λοιπόν, οι κάμερες είναι έτοιμες. Τα παιδιά πάνω είναι. Πάνω είναι. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα λοιπόν. Γεια σας. Λέμε για δεύτερη μέρα. Εδώ είναι τα παιδάκια που θα παίζουν σήμερα. Ο Γιώργος, η Ευηλίνα. Πώς νιώθετε? Θέλω να μην χαλάσω εδώ πέρα. Το τέτοιο, αυτό που μου βάλα. Το make-up. Ωραία. Να μην το βγάλω. Να μην το κάνεις. Μην το κάνεις, μην το κάνεις, μην το βγάλεις. Λοιπόν. Έχουμε ακόμα δύο λήψεις και ναι. Και είμαστε σούπερ. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Οπότε είμαστε όλοι καλά. Όλοι τέλεια. Τέλεια. Να βρούμε το παιδί που μας κάνει όλους bullying. Γεια σου, Μινά. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι καλό. Μην ξαναπαίξεις αυτό το πραγματάκι. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις, μας συνοχλείς όλους. Πολύ δυνατά ακούγεται. Ακούμε και στο κάτω όροφο, έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε, θα ξεκινήσει σε λίγο η λήψη. Λοιπόν, στα τρίτη ημέρα γυρισμάτων, τώρα στις 2 έχουμε κάνει τα μαλάκια μας και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το playback. Σήμερα έχουμε το playback και πρέπει να πάμε στο στούντιο βιντεοσκοπήσεων, να κάνουμε το playback, να ρυθμίσουμε φώτα, μουσικές κάμερες, πάμε και να φτιάξουμε το τέλος από το βίντεο κλιπ του Μίλα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, είναι το τελευταίο κομμάτι και μετά είναι το μοντάζ και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί καταφέραμε αυτό που θέλαμε πάντα, ένα φοβερό τραγούδι με ένα φοβερό κοινωνικό μήνυμα, το οποίο το αγαπήσαμε όλοι όσοι συμμετέχουν. Μπράβο σας κορίτσια, μπράβο. Όμορφη κοπέλα. Όμορφη κοπέλα. Οπα, πω, πω, πω. Αχ, αχ. Ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Τελειώνουμε και με την Αριάδνη την όμορφη. Αχ, τι ωραίο που είναι. Κούκλα. Κούκλα. Δύο κούκλες εδώ πέρα. Τι. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουμε. Αρτεμούλα, πώς ψήλωσες έτσι? Κλέβεις. Αρτεμούλα, πάλι κλέβεις. Έφερες και παλέτα σε λίγο, τι θα φέρεις, μπαουλό? Αρτεμή, γιατί κλέβεις? Τι γυναίκες φωτιά είσαι εσείς, πόπο, μαλλιά, make-up. Σ' αγαπά πολύ, είστε κούκλες. Μην τσακωθείτε, σας παρακαλώ, έχουμε βίντεο κλιπ. Ωραία, θα τα ακούμε κιόλας. Αλλά πρέπει να το τραγουδάτε πάνω στο τραγούδι, ε. Ναι. Με το στόμα σας. Yes. Εντάξει. Το λοιπόν, εδώ έχουμε. Θα μας πει η Άννα. Θα μας πει πώς θα κινούμαστε. Λοιπόν, πολύ φυσικά. Ναι. Ωραία, άντε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Άντε, είστε υπέροχες. Ψυχία. Κοριτσιά, είστε φοβερές. Stars γίνεται χαμός, πολλοί άνθρωποι εδώ δουλεύουν για τα κορίτσια και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε στο στούντιο και τρέχουμε. Δεν είναι όσο απλό φαίνεται, αλλά τα πάνε φοβερά τα κορίτσια και τους βοηθάνε πάρα πολύ συντελεστές και όλα τα παιδιά που δουλεύουν για να κάνουμε ωραία αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά τις καμαρώνω πάρα πολύ γιατί προσπαθούν και τους αρέσει.
Για όρισε σημαίνει μίλα. Για όρισε ρωμάζει μίλα. Μπράβο! 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 Φοβερό! 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 Μπράβο, κορίτσια! Μπράβο! 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 Μπράβο, κορίτσια! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο σε όλους μας λοιπόν! Μπράβο, μπράβο! Stars, τελειώσαμε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι μας το καινούριο, το Μίλα! Το έχετε δει και μόνοι σας! Τρεις μέρες γυρισμάτων, δώσαμε τα πάντα, προσπάθησαμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν. Ήτανε τρεις τέλειες μέρες, τόσο κουραστικές και να ήτανε. Πάρα πολλά παιδιά γνωρίσαμε, πάρα πολλούς ανθρώπους, ήταν φοβερά. Σταρ και εσύ, 22 Μαΐου, το Μίλα θα το δώσουμε επίσημα στο κανάλι μας. Γι' αυτό γραφτείτε όσοι δεν είστε γραμμένοι για να το δείτε πρώτοι και οι φαν μας, οι σταρ μας, να ξέρουν ότι είναι αφιερωμένο και για αυτούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή τους, σας αγαπάμε και... Μίλα για ό,τι σου συμβαίνει, Μίλα. Παιδιά, τρέξτε! Το πρώτο μας άλμπουμ με αυτοκολλητάρια Me Artemis Star Channels είναι τώρα στα περίπτερα! Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε αυτό το μοναδικό t-shirt! Και ένα βίντεο μαζί μας!